Κύριε Πρόεδρε, θεωρούμε αυτή την πρακτική της κυβέρνησης το λιγότερο απαράδεκτη, Κανένα από τα άρθρα δεν μπορεί να χαρακτηριστούν κατεπήγοντα και αν πράγματι είναι μερικά, έχει ευθύνη η κυβέρνηση που τα έφερε σε αυτή την χρονική περίοδο και αν τα θεωρεί κατεπήγοντα. Για παράδειγμα, ήξερε ότι θα λήξουν οι συμβάσεις στα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας. Ήξερε ότι θα λήξουν οι συμβάσεις στα κέντρα των προσφύγων και μεταναστών. Ναι. Ήξερε λοιπόν όλη αυτή την κατάσταση που θα βρει μπροστά της και τα άφησε λοιπόν να τα φέρει λίγες μέρες πριν λήξουν οι συμβάσεις για την παράταση. Λέω αυτά που θεωρεί καταπήγοντα και αυτά που είπαν σήμερα εδώ. Γιατί είναι πραγματικά παιδαϊώδη τα επιχειρήματα για να μπορούν να πούν ότι είναι εκατεπήγον το νομοσχέδιο. Προβλέπει το νομοσχέδιο από τα 66 άθρα των 16 υπουργείων, 66 άθρα 16 υπουργείων. Από αυτά τα 31 άθρα αφορούν τροποποιήσεις προηγούμενων νόμων. 31 άθρα αφορούν τροποποιήσεις. Γιατί θα πρέπει αυτά να θεωρηθούν καταπήγοντα. 31 άρθρα. Θεωρώ λοιπόν απαράδεκτη αυτή την πρακτική της κυβέρνησης, την καταδικάζουμε και βεβαίως δεν συμφωνούμε στο κατεπήγον του νομοσχεδίου.